announce new appointments when we're ready to announce them. Στάση αναμονής στηρούν τα Ηνωμένα Έθνη ως προς το διορισμό νέου ειδικού απεσταλμένου του Αντώνιο Κουτέρες στο Κυπριακό. Χωρίς να επιβεβαιώνει αλλά ούτε και να διαψεύδει την επιλογή της Ρόσμαρι Ντικάρλο, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ξεκαθαρίζει. The Secretary General's good offices are always available, and it is, as in any issue that is a political issue that is unresolved, we need to find will within both parties to move forward. Στον απόϊχο πάντως του δείπνου της Δευτέρας μεταξύ των Αναστασιάδη Ακιτζή φτάνει στα κατεχόμενα την Παρασκευή ο Μευλού Τσαβούσογλου. Κατά την παράνομη επίσκεψή του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες από την τουρκοκυπριακή πλευρά, να έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία του ψευδοκράτους, αρχής γενομένης από τον Μουσταφά Ακιτζή. Our analysis shows that the country continues to take huge strides away from the European Union. Αυτό την ώρα που έντονα ενοχλημένοι από την έκθεση καταπέλτη της Κομισιόν, η Άγκυρα πνέει τα μένεα κατά των Βρυξελών. Koskoca Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs'ın adeta esiri haline gelmiş durumdadır. Biz eleştiriden korkmuyoruz. Hatta eleştiriyi büyük bir fırsat, büyük bir nimet kabul ediyoruz. Ama burada biz bir objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren ve gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz. Από πλευράς του πάντως το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών μιλά για την πιο επικριτική έκθεση από το 2015 που καταγράφει συνολική διολίσθηση της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επισημαίνεται επίσης η αναφορά σε ανάγκη διαφύλαξης της επιτευχθήσας προόδου και της προετοιμασίας για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση περιλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών του Κυπριακού, γεγονός που αναδεικνύει το ρόλο και την ευθύνη της Τουρκίας στα κρίσιμα ζητήματα της ασφάλειας και εγγύησεων, η θέση της οποίας, όπως εκφράστηκαν στο Κράν Μοντανά, οδήγησαν τη διάσκεψη σε αδιέξοδο. Σημειώνεται ότι η αναφορά στις εξωτερικές πτυχές περιλαμβάνεται για πρώτη φορά σε έκθεση της Επιτροπής. Το περιεχόμενο της έκθεσης αναμένεται να μελετηθεί διεξοδικά από την κυβέρνηση, η οποία θα τοποθετηθεί αναλυτικά στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν ώψη και της αξιολόγησης της συνταξιακής πορείας της Τουρκίας τον ερχόμενο Ιούνιο.